Έλα, έλα όλοι μαζί. Πιάστε τώρα, παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, αλλά και θύμησης και νέων αγώνων για τους πραγματικά ήρωες του Πολυτεχνείου, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, έπεσαν μαχόμενοι για τα ιδανικά της δημοκρατίας, που είναι η ελευθερία, αλλά και τα ιδανικά μιας δίκαιης ζωής, που είναι ψωμί και παιδεία. Σήμερα τα αιτήματα αυτά είναι επίκαιρα, ειδικά τα θέματα δημοκρατίας, με το άθλιο σύστημα παρακολουθήσεων, το οποίο παραβιάζει ευθέως και απροκάλυπτα το Σύνταγμα. Και ο λαός κάνει κατακτήσεις μόνο όταν κατεβαίνει στους δρόμους, διαδηλώνει, αγωνίζεται, διεκδικεί. Είμαστε στα 49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σχεδόν μισός αιώνας, και δεν θα κουραστούμε ποτέ να λέμε ότι αυτή η θυσία και αυτός ο αγώνας έγινε για πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, για την εθνική ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία, για την προκοπή. Και επίσης, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, οι συνθήκες και της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας υποδηλώνουν με τον δικό τους τρόπο πόσο αναγκαία ήταν αυτή η εξέγερση και πόσο επιβεβλημένη από τα πράγματα και πόσο σήμερα τα μηνύματα αυτής της εποχής εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά και με δυναμική. Γιατί χρειάζεται και σήμερα, στις συνθήκες που υπάρχουν βέβαια, τις διαφορετικές, να έχουμε κατά νου ότι και η εθνική ανεξαρτησία είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει από την προσοχή μας, κυρίως όμως το πρόβλημα της δημοκρατίας στη χώρα και της υπεράσπισης των θεσμών και των κανόνων εκείνων που διέπουν την ορθολογική διαβίωση των Ελλήνων πολιτών και κυρίως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και καημή, λέει ο Ρασούλης στο τραγούδι που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος και το τραγουδάμε τόσα χρόνια τώρα. Συμπληρώνονται 49 χρόνια, σχεδόν 50, από μια νύχτα που ο ελληνικός λαός, οι πρωτοστάτες, τους Έλληνες φοιτητές και την ελληνική νεολαία, έδειξε πράγματι ότι η χούντα του Παπαδόπουλου εκείνης της εποχής δεν είναι ανίκητη και άνοιξε τον δρόμο για να συνειδητοποιήσει όλος ο ελληνικός λαός ότι η χούντα μπορεί να πέσει. Αυτό έγινε μερικούς μήνες αργότερα με την προδοσία της Χούντας, τη μεγάλη προδοσία στην Κύπρο, το πραξικόπημα στην Κύπρο που έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους Τούρκους να κάνουν την εισβολή. 49 χρόνια μετά, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» συνεχίζει να είναι άκρος επίκαιρο και να κρατάει απόλυτη τη δύναμή του. Μπορεί να εκφράζεται μέσα σε διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά, αλλά στην πραγματικότητα συμπληρώνει και πάντα συμπυκνώνει τα ίδια ιδανικά. Τον αγώνα του λαού για την επιβίωση, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς καταθέσαμε σήμερα ένα στεφάνι και μερικά λουλούδια σε μια συμβολική κίνηση για να δείξουμε ότι αυτή τη μέρα πρέπει να την τιμάμε, να τη θυμόμαστε, κόντρα σε όλους εκείνους που και σήμερα ακόμα, παραδείγματος χάρη μέσω της ομάδας αληθείας της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα, να υποτιμήσουν και να υποβαθμίσουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου και να δείξουν ότι δήθεν η κυβέρνηση Μαρκεζίνη εκείνη την περίοδο
είχε ανθρώπινο πρόσωπο και προστάτευσε τους φοιτητές. Τα ψέματα στην ιστορία έχουν κοντά ποδάρια. Εμείς την ιστορική αλήθεια θα την προστατεύσουμε και θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, τη μνήμη αυτών που πέθαναν, αλλά και την αγωνιστική μνήμη αυτών που ζουν ακόμα, απέναντι σε κάθε μορφή διαφθοράς αυτής της συνείδησης. Πέρασαν 49 χρόνια από την εξέγερση του Νοέμβρη. Το μήνυμα της 17ης Νοέμβρη παραμένει ζωντανό, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, σε μια χώρα όπου η ακρίβεια μαστίζει τους πάντες, μια παιδεία υποδιάλυση και μια ελευθερία η οποία είναι πάντα διακύβευμα, το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε όλοι. Επίσης ζωντανό είναι το αντιπεριελιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου, καθώς η χώρα μας είναι πιο εξαρτημένη από ποτέ στα διάφορα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και πραγματικά σήμερα αποδίδουμε τιμή σε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν και έκυσαν το αίμα τους για να πέσει χούντα των συνταγματαρχών. Ευχαριστώ. Σωματείο οδηγών τουριστικών λεωφορείων. Από το σωματείο του ιδιωτικού τομέα υγείας. Από το σωματείο Ποπολάρος. Από το σωματείο στο Sandy Beach. Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. Από τους οικοδόμους. Από το Κερκυραϊκό Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
το Συνδικάτο Ξενοδοχοϊπαλλήλων. Από το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Οι αγώνες του Πολυτεχνείου δεν έχουν μπει στο μουσείο. Είναι εδώ, είναι μέσα στους αγώνες του ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Σήμερα το πρωί, στο εργατικό κέντρο, οι μαθητές πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση, δείχνοντας ότι προχωρούν τη συνέχεια, όπως και οι φοιτητές, οι φοιτητικοί συλλόγοι, οι οποίοι καλούν μαζί με τους εργαζόμενους το απόγευμα στη συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο, μαχητικά να δώσουν τον αγώνα για δικαιώματα εργασία με δικαιώματα και εισόδημα αξιοπρέπειας, για μόρφωση χωρίς ταξικούς φραγμούς, για δημοκρατία, ειρήνη, ανεξαρτησία έξω από τους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς, έξω από κάθε πολεμική σύγκρουση όπου έχει ξεσπάσει στον κόσμο και στη γειτονιά μας. ...49 χρόνια μετά τις 17 Νοέμβρη του 1973, η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν είναι μία απλή επέτειος. Είναι μία ευκαιρία για να μπορέσουμε σήμερα να θυμηθούμε τι συνέβη και να συσχετίσουμε τα γεγονότα της εποχής με τη σημερινή πραγματικότητα. Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας δίνει την ευκαιρία και το έναυσμα να αναστοχαστούμε και να κρίνουμε ότι οι σημερινές συνθήκες της μείωσης και της συρρήκνωσης της δημοκρατίας, της αύξησης της κοινωνικής ανισότητας, της στοχοποίησης των οικονομικά αδύνατων αλλά και των μικρομεσαίων, μας κάνουν να σκεφτούμε ότι αυτό που έγινε στις 17 Νοέμβρη του 1973 και είναι ένα ιστορικό γεγονός, είναι επίκαιρο και δίνει πάλι το σύνθημα, ούτως ώστε να υπάρχει αντίσταση, αγώνας για τη δικαίωση. Οι φοιτητές της εποχής μας δείχνουν τον δρόμο. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής για τη σημερινή ημέρα. Φέτος συμπληρώνονται 49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από τις ημέρες που οι φοιτητές, μαθητές, οικοδόμοι, απλοί άνθρωποι του λαού προχώρησαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και με μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις και πορείες διαδήλωναν κατά της Χούντας με συνθήματα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τα συνθήματα έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ που είχαν γραφτεί στις πύλες του Πολυτεχνείου και στα πανό που είχαν αναρτήσει στην πύλη του Πολυτεχνείου φοιτητές, παραμένουν επίκαιρα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε την αρχή του τέλους της Χούντας, διέψευσε όσους τότε υποστήριζαν ότι η Χούντα είναι πανίσχυρη. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Ο λαός, όταν παλεύει, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τον κερκυραϊκό λαό και την νεολαία σε μαζική αγωνιστική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί από το Εργατικό Κέντρο και τους Φοιτητικούς Συλλόγους. Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει να τιμήσει την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Πολυτεχνείου έμπρος του κτηρίου της Παλαιάς Δημαρχίας την 5η 17 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Για τη μνήμη του Πολυτεχνείου και νομίζω ότι η δικαίωση της γενιάς του Πολυτεχνείου θα είναι εμείς που είμαστε σήμερα και λειτουργούμε θεσμικά από όποιο μετερίζει και αν επιτελούμε και ασκούμε τα καθήκοντά μας, να εφαρμόζουμε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισοπολιτεία και μακριά από μυσαλλοδοξίες, από πόλωση, από διχασμό, από διάσπαση. Πρέπει όλοι να θωρακίζουμε με τη λειτουργία μας, τη συμπεριφορά μας και τις ενέργειές μας την κοινωνική ειρήνη, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενότητα.
Κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής και της ΕΚΝΕ. Παραμένουν επίκαιρα είναι ότι με τον μαζικό οργανωμένο αγώνα κερδίζεται το δίκιο. Νικέτο αντίπαλος όσο ισχυρός κι αν είναι, ανατρέπεται ο αρνητικός συσχετισμός, κερδίζει τη ζωή. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε αταλάντευτα. Σήμερα τιμούμε τους νέους, τους φοιτητές που ορθώσαν το ανάστημά τους το 1973 εντός του Πολυτεχνείου αλλά και εκτός του Πολυτεχνείου απέναντι στο φασισμό και στη δικτατορία. Αυτή η μέρα είναι μια μέρα σημαντική, μια μέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε. Είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική και επίκαιρη όσο ποτέ λόγω των πολιτικών αναταραχών που υπάρχουν στην Ελλάδα, γι' αυτό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ευχαριστώ.